παλέψεις και με κοινωνικά ταμπού. Σωστό. Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνουν αυτά τα παιδιά, έτσι. Λοιπόν, το Σάββατο κυκλοφόρησε ευρέως, επειδή όντως δήλωσε μια άλλη διεύθυνση κατοικίας ο κύριος Λιγνάδης, ότι διέμενε, ότι του παρήχαν άσυλο εντός εισαγωγικών, γιατί ακόμα τότε δεν υπήρχε ένταλμα, η Έλενα Κούρκουλα και ο Διονύσης Παναγιωτάκης στο σπίτι τους. Εγώ χθες στο πλαίσιο του ρεπορτάζ και των πολλών τηλεφώνων που κάναμε σε όλους τους εμπλεκόμενους για να είμαστε προετοιμασμένοι για τη σημερινή εκπομπή, μίλησα μαζί της. Αυτό που μου είπε και μου ζήτησε και να μεταφέρω είναι ότι είναι στην ανάρρωση από ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν θέλω να πω περισσότερες λεπτομέρειες γιατί υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα, αλλά είναι ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα το οποίο δεν επιτρέπει να έρχεται σε επαφή με κανέναν λόγω COVID. Αυτό λοιπόν που θέλει να πει και να ξεκαθαρίσει είναι ότι δεν ήταν το δικό της σπίτι, το σπίτι στο οποίο έμεινε τις τελευταίες ώρες της Παρασκευής και του Σαββάτου ο κύριος Λιγνάδης. Δεν αρνήθηκε ότι τον γνωρίζει, ότι έχουν κάνει παρέα, ότι είναι φίλοι. Μου είπε ότι δεν είχα καμία εικόνα για αυτή την παραβατική συμπεριφορά. Είχα μια εικόνα για την σεξουαλική του προτίμηση, αλλά σίγουρα δεν είχα καμία εικόνα για τον νεαρό της ηλικίας των θυμάτων που προσέγγιζε. Τα καταδικάζει, αυτά που ακούει, τις προκαλούν αποστροφή και πραγματικά ήθελε και η ίδια να ξεκαθαρίσει ότι δεν ήταν στο σπίτι της. Μάλιστα, όπως μου είπες Κώστα, κάπου άκουσες ότι ήταν σε ένα σπίτι, στο Εγάλαιο. Στο Εγάλαιο. Νομίζω ότι η ίδια μένει στο Λυκαβητό, αν δεν κάνω λάθος, ένα σπίτι με τον σύζυγό της, τον κύριο Παναγιωτάκη. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, μιας και μου το είπε και μου το ζήτησε, γιατί δεν πρέπει, επειδή κάτι γράφεται, αναπαράγεται κτλ. Παίρνει υπόσταση. Το Σάββατο το βράδυ έγινε χαμός στα social media. Ναι, και ότι τον συμβουλεύει ο Βενιζέλος. Ναι, υπήρξε μια τέτοια παραφιλολογία και καλό είναι που ξεκαθαρίζεται. Ναι, η ίδια αυτό μας λέει, αυτό μεταφέρουμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε τώρα στη